Η πλατεία πάρκου πρασινίζει και οι εργασίες συνεχίζονται. Οι καιρικές συνθήκες αλλά κυρίως η εγκατάσταση των νέων περιπτέρων καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Σταυρογιάννης τονίζει πως οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο Μάιο. Γίνεται με προσπάθειες για να μαζέψουμε κατασκευαστικά το έργο και να το παραδώσουμε στους πολίτες στο χρονικό διάστημα που είπαμε. Δυστυχώς υπάρχει μια καθυστέρηση κατασκευής των περιπτέρων. Αυτό δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στην εταιρεία που έχουν παραγγελθεί στην Αθήνα. Λόγω της πανδημίας μας πήγε λίγο πίσω. Όπως γνωρίζετε και οι καιρικές συνθήκες και ο COVID δυστυχώς μας πιέζει σε ό,τι αφορά το χρόνο. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα δηλαδή, να δουλέψουμε όπως θα έπρεπε. Όλα αυτά, καθώς επίσης και ο υποσταθμός της ΔΕΗ που βλέπετε που έχει κατασκευαστεί στο κομμάτι εδώ της πλατείας, ήταν απέτηση της ΔΕΗ γιατί ήθελε να έχει ενίσχυση στο δίκτυο και ιδιαίτερα στην πλατεία. Μας φύγει και αυτό το κομμάτι λίγο πίσω, καιρικές συνθήκες, δυστυχώς υπάρχει μια καθυστέρηση. Προσπαθούμε, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε το έργο γιατί πρέπει τελειώντας με το καλό η πανδημία να αποδοθεί και η πλατεία στους πολίτες. Όπως βλέπετε κάναμε και τη φύτευση αρκετών δέντρων, θα συνεχιστεί να γίνει δεντροφύτευση και στα πεζοδρόμια εκατέρων της πλατείας τις επόμενες μέρες που θα μας δώσει δυνατότητα ο εργολάβος να επέμβουμε και εκεί, προσπαθούμε να είμαστε σύντομοι. Αυτό βέβαια που μας ικανοποιεί, φαίνεται ότι η πλατεία παίρνει μια μορφή καλή και πιστεύω με τις όποιες διορθώσεις που θα αναγκαστούμε να κάνουμε στην πορεία για το καλύτερο σχετικό αποτέλεσμα, πραγματικά να είναι ένα στολίδι για την πόλη μας. Στο μεταξύ, μια σειρά από πολλά ακόμη έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Οι δύο είναι στο Σίγμα Σίγμα Λιανοκλαδίου και στο Σταυρό. Οι δύο είναι κάτω στη Βασιλικών στο νότιο κομμάτι και ξεκινάει βεβαίως και η επόμενη εργολαβία για την πόλη της Λαμίας Ασφαλτοστρώσης, το καινούργιο το έργο που έχουμε σε εξέλιξη και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε και ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις με εργολαβία στα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε 8 σημεία του Δήμου με τσιμεντοστρώσεις, με πεζοδρόμια. Είναι πολλά τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί ο Δήμος